Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης καθαρισμού του αύλιου χώρου του Γυμνασίου Λυκείου Μελίκη, συσκευή του οποίου αποκολλήθηκε από το δυνατό αέρα το πρωί της Κυριακής. Συνεργεία του Δήμου Αλεξάνδρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Συμμαθίας εργάστηκαν ήδη από το πρωί στο σχολείο. Σε ό,τι αφορά την Ομοσπονδία Γονέων, τονίζει ότι πρόκειται για φωνικές παγίδες. Από την Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων εστάλει ήδη παρακάτω ανακοίνωση. Με έκπληξη και τρόμο γίναμε όλοι μάρτυρες της κατάρρευσης σαν χάρτινος πύργος της σκεπής του σχολικού κτηρίου που σκεπάζει το Λύκειο Γυμνάσιο Μελίκης έπειτα από τους φοδρούς ανέμους που φυσούσαν στην περιοχή. Λαμαρίνες σκορπισμένες παντού, δοκάρια πεταμένα, κεραμίδια σπασμένα, τόνοι υλικού ρηγμένο στον προαύλιο χώρο του σχολείου. Δεν θέλουμε ούτε στιγμή να σκεφτούμε τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν η καταστροφή αυτή συνέβαινε σε εργάσιμη μέρα με δεκάδες μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό παρόντες. Η ασφάλεια και η ακεραιότητα των παιδιών μας είναι διαπραγμάτευτη και είναι πρώτο μέλημα των γονέων αλλά και της Ομοσπονδίας μας. Την ίδια προτεραιότητα στο σοβαρότητα αυτό ζήτημα απαιτούμε να δείξουν και οι αρμόδιοι φορείς προκειμένου να μην θρηνήσουμε μελλοντικά θύματα.